με ανακοίνωση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, γνωστής ως ILO, περίπου 1,6 δισεκατομμύρια εργαζόμενοι στην ανεπίσημη οικονομία κινδυνεύουν άμεσα να χάσουν τα προστοζήν λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Σε πρόσφατη έκθεσή του, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών προέβλεψε ότι ο αντίκτυπος της πανδημίας σε απασχόληση και εισοδήματα αναμένεται να είναι ακόμα μεγαλύτερος. Η Διεθνής Οργάνωση εκτίμησε ότι κατά το δεύτερο τρίμηνο τα παρατεταμένα lockdown, το κλείσιμο γραφείων και εργοστασίων αναμένεται να αυξήσουν τις περικοπές των συνολικών ωρών εργασίας σε όλο τον κόσμο. Η οργάνωση υπογράμμισε ότι το δεύτερο τρίμηνο οι συνολικές ώρες εργασίας αναμένεται να είναι 10,5% λιγότερες, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 305 εκατομμύρια θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, συγκριτικά με το τελευταίο τρίμηνο προ-κρίσης, προβλέποντας παράλληλα μεγαλύτερες μειώσεις για Αμερική, Ευρώπη και Κεντρική Ασία. Η οργάνωση εκτίμησε ότι ήδη οι μισθοί 2 δισεκατομμυρίων εργαζομένων της ανεπίσημης οικονομίας παγκοσμίως μειώθηκαν κατά 60% κατά μέσο όρο τον πρώτο μήνα της κρίσης σε κάθε περιοχή. Σύμφωνα με την οργάνωση, περίπου 436 εκατομμύρια ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο σοβαρών προβλημάτων, ενώ επισημαίνει ότι οι κλάδοι που επλήγησαν περισσότερο είναι το χοντρικό και το λιανικό εμπόριο, η φιλοξενία και οι υπηρεσίες εστίασης, η μεταποίηση, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες και οι εταιρείες ακινήτων. Στην έκθεση τονίστηκε ότι οι ανεπίσημοι εργαζόμενοι είναι οι πλέον ευπαθείς από τους 3,3 δισεκατομμύρια ανθρώπους που αποτελούν το παγκόσμιο εργατικό δυναμικό, καθώς δεν προστατεύονται σε επίπεδο πρόνοιας, δεν έχουν πρόσβαση σε επαρκή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή τα μέσα ώστε να εργαστούν από το σπίτι. Ποιες είναι όμως οι μακροπρόθεσμες προβλέψεις? Σύμφωνα με την έκθεση, η τελική αύξηση στην παγκόσμια ανεργία το 2020 αναμένεται να εξαρτηθεί από τις επιδόσεις της παγκόσμιας οικονομίας το δεύτερο εξάμηνο του έτους και από το κατά πόσο αποτελεσματικά τα μέτρα πολιτικής αναμένεται να διατηρήσουν τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας και να ενισχύσουν τη ζήτηση για απασχόληση μόλις ξεκινήσει η ανάκαμψη. Η ILO παρετρύνει τις κυβερνήσεις να υποστηρίξουν τους αυτοαπασχολούμενους, να δώσουν σε μικρές επιχειρήσεις της ανεπίσημης οικονομίας πρόσβαση σε πιστώσεις και δάνεια με διαδικασίες fast track και να επιταχύνουν τις διαδικασίες παροχής επιδομάτων ανεργίας. Σε ενημέρωση δημοσιογράφων, ο Γενικός Διευθυντής της ILO, Guy Ryder, είπε ότι η κρίση στην απασχόληση και οι επιπτώσεις της επιδεινώνονται συγκριτικά με τις εκτιμήσεις της οργάνωσης πριν από 3 εβδομάδες, προβλέποντας αύξηση της φτώχειας. Ο διευθυντής της οργάνωσης είπε ότι καθώς εξελίσσεται η πανδημία και η κρίση στην απασχόληση, η ανάγκη να προστατευτούν οι πιο ευπαθείς γίνεται ακόμα επιτακτικότερη. Δέσποινα Φεντούλη και το Κόσμος FM. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είμαι η Δέσποινα Φεντούλη και ακούτε Κόσμος FM. Είναι τιμή και χαρά μας που στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε έναν εκλεκτό προσκεκλημένο, τον καθηγητή χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης στη Μεγάλη Βρετανία, τον κύριο Γεώργιο Πάνο, ο οποίος μάλιστα σύμφωνα με τον αμερικανικό φορέα Poets & Quants θεωρείται ως ένας από τους κορυφαίους κάτω των 40 ετών καθηγητές MBA, μεταπτυχιακών δηλαδή προγραμμάτων στη διοίκηση επιχειρήσεων. Κύριε καθηγητά, γεια σας και συγχαρητήρια για την πρόσφατη διάκρισή σας. Ευχαριστούμε θερμά που αποδεχθήκατε την πρόσκληση να μιλήσουμε για τις συνέπειες της πανδημίας στην απασχόληση και την οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Φεντούλη, ευχαριστώ για την πρόσκληση και τα καλά σας λόγια. Τους θερμούς μου χαιρετισμούς και στους ακροατές σας. Κύριε καθηγητά, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, η ILO, αναφέρει ότι η κρίση στην απασχόληση και οι επιπτώσεις της λόγω της πανδημίας οξύνονται σε σχέση με εκτιμήσεις που έγιναν πριν περίπου 3 εβδομάδες. Τι άλλαξε έκτοτε και πού οφείλονται κατά τη γνώμη σας οι αλλαγές στις εκτιμήσεις αυτές?
Ναι, ο ILO ήρθε στις αρχές του μήνα να μιλήσει για 195 εκατομμύρια θέσεις εργασίας που βρίσκονται σε κίνδυνο και που είναι σε υψηλό ρίσκο. Αναθεώρησε μέχρι τα τέλη του Απρίλη αυτή την εκτίμηση. Κατά 110 εκατομμύρια την πήγε στις 305 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Η αναθεώρηση αυτή οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στην επέκταση της περίοδου του lockdown, της περίοδου στην ουσία του κλεισίματος της αγοράς, ιδιαίτερα σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Μεγάλη Βρετανία, όπου είδαμε να έχουμε υψηλούς ρυθμούς επέκτασης του κορονοϊού που χρειάστηκαν μεγαλύτερες περιόδους κλεισίματος της αγοράς. Και χώρες όπως η Γαλλία επίσης, μαζί με την περισσότερη κεντρική Ευρώπη, χρειάστηκαν περισσότερο διάστημα από όσο αρχικά εκτιμόταν ότι θα χρειαστεί για να φτάσει η καμπύλη στο πικ της, εν πάση περιπτώσει. Ακόμα δεν φαίνεται να έχουμε φτάσει εκεί και αυτό οδήγησε το ILO στην αναθεώρηση των μεγεθών του. Οφείλω να πω ότι σε αυτό το νούμερο δεν συμπεριλαμβάνονται και οι 1,6 δισεκατομμύρια άτυπες θέσεις εργασίας. Το 1 τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού δουλεύει άτυπα σε χώρες όπως η Ινδία και σε χώρες της Νότιο-Ανατολικής Ασίας και της Αφρικής. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε ότι αν λάβουμε υπόψη και τις άτυπες θέσεις εργασίας, οι δουλειές που βρίσκονται σε κίνδυνο ίσως είναι ακόμα περισσότερες. Μιλάμε για πολύ μεγάλο αριθμό εργαζομένων, δηλαδή. Σε πρόσφατη έκθεση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών προβλέπει ότι ο αντίκτυπος στην απασχόληση και στην οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο θα είναι σημαντικός. Ποια είναι η δική σας πρόβλεψη για την απασχόληση και τις οικονομίες την επόμενη ημέρα? Ναι, δυστυχώς οι προβλέψεις αναμένεται ειδικά για αυτό το τρίμηνο του έτους αναμένεται να είμαστε πολύ κοντά στο να τις δούμε εν πάση περιπτώσει να γίνονται πραγματικότητα και να έχουμε αρκετές μεγάλες αυξήσεις στους ρυθμούς ανεργίας παγκόσμια. Στις ΗΠΑ συγκεκριμένα φτάσαμε κοντά στο νούμερο του 16% στην ανεργία με 26,5 εκατομμύρια εργαζομένους να δηλώνονται για επιδόματα ανεργίας. Αυτό το νούμερο φυσικά αναμένεται να πέσει στα 10% στο τέλος του έτους, αλλά και πάλι είναι πολύ μεγαλύτερο από το 3,5% ανεργία που είχαν οι ΗΠΑ το τελευταίο διάστημα. Στην Ευρώπη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι εκτιμήσεις είναι ακόμα πιο οδυσσίωνες. Περίπου 23% των θέσεων απασχόλησης των 27 χωρών βρίσκονται σε κίνδυνο, με χώρες όπως την Ελλάδα να έχουν το 30% των θέσεων εργασίας σε κίνδυνο, που αντιστοιχεί σε περίπου 1,2 εκατομμύρια εργαζομένους σε επαγγέλματα υψηλής έκθεσης, ειδικά στην περίοδο της κοινωνικής αποστασιοποίησης. Οπότε το πόσο μαύρες ή πόσο δύσκολες θα είναι οι στατιστικές στο τέλος του έτους, αναμένουμε να το δούμε, αλλά οφείλω να πω ότι προς το παρόν οι προβλέψεις είναι δυσίωνες. Χώροι όπως οι κλάδοι, όπως η φιλοξενία, η εστίαση και το catering, το χονδρεμπόριο και το λιανεμπόριο, οι κοινωνικές και προσωπικές υπηρεσίες όπως η φύλαξη χώρων, η φύλαξη παιδιών, η φύλαξη ηλικιωμένων και ατόμων με ειδικές ανάγκες, που έχουν αναγκαστικά κοντινή επαφή μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών και των πελατών, αναμένεται να πληγούν περισσότερο. Αυτοί που αναμένεται να πληγούν λιγότερο είναι οι επιστημονικές υπηρεσίες, τα επαγγέλματα που σχετίζονται με την πληροφορική και την τηλεπληροφορική και οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας όπως οι εργαζόμενοι στις εταιρείες ρεύματος και φυσικού αερίου. Μάλιστα. Υπάρχει τώρα μια έντονη συζήτηση μεταξύ πολιτικών και οικονομολόγων για το εάν τα μέτρα δημοσιονομικής στήριξης πρέπει να προσανατολίζονται στην πλευρά της προσφοράς, δηλαδή των επιχειρήσεων, ή της ζήτησης, δηλαδή των καταναλωτών. Υπάρχει κάποια συμφωνία αναφορικά με το ποια μπορεί να είναι η σωστή ισορροπία μέτρων ή ακόμη κάποιο σημείο σύγκλησης των διαφορών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής? Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, γιατί στην προηγούμενη απάντηση σου ήταν λίγο αρνητικό το μήνυμα ότι πολλές θέσεις απασχόλησης είναι σε κίνδυνο και ότι οι δείκτες της ανεργίας θα ανέβουν. Οφείλουμε να πούμε ότι παρότι η μείωση στους δείκτες του εισοδήματος αναμένεται να είναι μεγάλες οι πτώσεις για αυτό το χρόνο, ότι εδώ πέρα υπάρχει ενδεχομένως και μια ελπίδα ή ένα ελπιδοφόρο μήνυμα για ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης στην περίοδο της, αν θέλετε, της θεραπείας της οικονομίας ή του recovery, εν πάση περιπτώσει, στην επόμενη χρονιά. Οπότε στην ουσία το μήνυμα δεν είναι απαραίτητα αρνητικό, αλλά χρειάζεται και πάλι πεφωτισμένες πολιτικές και εδώ διαφέρει η Ευρώπη με την Αμερική στην προτίμηση ως προς τις πολιτικές, αν θα είναι στην πλευρά της προσφοράς ή στην πλευρά της ζήτησης. Οι ΗΠΑ τείνουν να έχουν μια προτίμηση για την πλευρά της προσφοράς, για στήριξη των επιχειρήσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ιστορικά
προτιμά περισσότερο την πλευρά της ζήτησης, τους καταναλωτές και, εν πάση περιπτώσει, την προστασία των καταναλωτών. Η αλήθεια είναι ότι η συγκεκριμένη κρίση ενδείκνυται λίγο περισσότερο για μέτρα προστασίας της προσφοράς, δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να παραμείνουν ανοιχτές οι επιχειρήσεις για να έχουν οι εργαζόμενοι απασχόληση, αλλά επειδή αυτό δεν συμβαίνει αυτόματα συνήθως, τα χρήματα, το κομμάτι το δημοσιονομικό που θα δοθεί στις επιχειρήσεις ενδεχομένως είναι πολύ σημαντικό να συνδυάζεται με μέτρα τα οποία οι μερίτρες, αν θέλετε, που αφορούν στη διατήρηση των θέσεων εργασίας και στη διατήρηση των εργαζομένων ή όσο το δυνατόν περισσότερων εργαζομένων στη δουλειά τους. Οπότε χρειαζόμαστε ένα μείγμα με μια έμφαση στην προσφορά αλλά και με ρήτρες προστασίας της ζήτησης. Έχοντας πει αυτό, εδώ υπάρχει μια μεγάλη διαφορά των ΗΠΑ με την Ευρώπη, ότι σε μελέτες της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Παγκόσμιου Κέντρου Αριστείας για το χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού στις ΗΠΑ, σχεδόν το 1 τρίτο, δεν έχει αυτό που λέμε τα rainy day funds, τα χρήματα για μια δύσκολη ώρα, τις 2.000 δολάρια που χρειάζεται για να περάσεις ένα διάστημα όπως αυτό του lockdown. Επειδή το νούμερο είναι τόσο μεγάλο και αυτό συνεπάγεται πολλά πράγματα, από την αύξηση των αστέγων ή, εν πάση περιπτώσει, των ανθρώπων που δεν μπορούν να έχουν τα πολύ στοιχειώδη για φαγητό, η ΗΠΑ χρειάζεται ενδεχομένως και κάποια μέτρα παροχών προς τη ζήτηση κατευθείαν προς τους καταναλωτές με κάποια μορφής επιδόματα. Οπότε είναι η πρώτη ίσως φορά που η ΗΠΑ χρειάζεται να θεωρήσουν λίγο περισσότερο τη στήριξη της ζήτησης εξαιτίας αυτών των στατιστικών. Πολύ ενδιαφέρουσα παράμετρος. Τώρα, η πανδημία έφερε στο προσκήνιο το θέμα της επίδρασης της οικονομικής κρίσης, ιδιαίτερα στους τομείς της υγείας, της πρόνοιας και της παιδείας. Και ήθελα να σας ρωτήσω πόσο σημαντική είναι κατά τη γνώμη σας η αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας και η προσαρμογή της ανάλογα όμως με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας και των πολιτών της. Ναι, είναι εξαιρετική ερώτησή σας, γιατί αυτή είναι η κλάδη που πλήττονται περισσότερο, αλλά είναι και αυτή είναι η κλάδη που προκαλούν αυτό που στα οικονομικά λέμε την ενδογενή ανάπτυξη. Ο κλάδος της υγείας, ο κλάδος της εκπαίδευσης, και σε αυτόν θα πρόσθετα, αν θέλετε, και τη λειτουργία του δημοσίου ή την εξορθολή ογίκευση της λειτουργίας του δημοσίου, το ηλεκτρονικό δημόσιο που λέμε. Αυτοί είναι τρεις κλάδοι που έχουν παρατηρηθεί ότι μπορούν να γεννήσουν ανάπτυξη ενδογενώς, αν η επένδυση γίνει όπως πρέπει και στο σημείο που πρέπει. Ειδικά για τις ΗΠΑ, ίσως είναι αυτό και πάλι το ένα σημείο στην ιστορία, την πρόσφατη ιστορία, που στηρίζοντας αυτούς τους κλάδους, στηρίζει κανείς την πραγματική οικονομία και βάζει τα θεμέλια για ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης στο μέλλον. Η Ελλάδα είναι μια εξαιρετική περίπτωση πειραματικού εργαστηρίου που, αν μεταρρυθμίσεις προχωρήσουν σε αυτούς τους τρεις τομείς, πραγματικά η χώρα μπορεί να πετάει τα επόμενα χρόνια με ρυθμούς ανάπτυξης 5 και 6%. Θα αναφέρω μόνο το πρόσφατο παράδειγμα της Κύπρου, που επένδυσε σε αυτούς τους τομείς και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, από τομείς που τείνανε να χρεώνουν την κυβέρνηση, καταλήξαν να γίνουν τομείς που γεννούν ΑΕΠ και γεννούν ρυθμούς ανάπτυξης για τη χώρα. Συνεπώς, αυτές οι εμπειρίες νομίζω ότι δείχνουν ότι υπάρχουν ευκαιρίες για, στην ουσία, βελτίωση και της κατάστασης και των ρυθμών ανάπτυξης, αλλά και τις παροχές προς τους πολίτες στο μέλλον, αν επενδύσουμε σε αυτούς τους τρεις τομείς, την υγεία, την εκπαίδευση και την εξορθολογίκευση του δημοσίου. Εξάλλου, όπως λένε, η κρίση μπορεί να είναι και ευκαιρία. Ναι, και αυτό είναι το ελπιδοφόρο μήνυμα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο σας και για την επικοδομητική συζήτηση που είχαμε. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και πολλούς χαιρετισμούς και ευχές για υγεία και όλα τα καλά στους ακροατές σας. Σας ευχαριστούμε πολύ και σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο η συνέντευξη στο Cosmos FM με εκλεκτό προσκεκλημένο τον καθηγητή χρηματοοικονομίας κύριο Γεώργιο Πάνο έφτασε στο τέλος της. Από εμένα, την Δέσποινα Φεντούλη, τις καλύτερες ευχές. Γεια σας.